Να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο μεταξύ εκτιμώνται, κυρίες και κύριοι, ζημιές μόνο σε δημόσιες υποδομές μετά τα επεισόδια της Κυριακής. Σε απόγνωση βρίσκονται οι καταστηματάρχες του κέντρου. Αρκετοί δηλώνουν ότι θα κλείσουν τα καταστήματά τους, ενώ επισημαίνουν ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα για το θέμα της βίας και των καταστροφών, όπως μας είπε και ο Άρης τώρα, θα συγκληθούν αύριο δύο διευθυντικές επιτροπές, μία από τον Πρωθυπουργό και μία από τον Θεόδωρο Πάγκαλο. Γραφεία, κομπιούτερ, ταμεία, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Βιβλική καταστροφή σχέδιο. Είμαι 70 χρονών, 71 ενός έτους, τέτοια καταστροφή δεν έχω δει ποτέ. Και τέτοιο μένος και τέτοιο πράγμα που έχει γίνει. Στο κηλικείο κάτι δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή μιλάμε παιδιά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Σκόσαμε τύχη από τη φωτιά, από την υγρασία. Απεγνωσμένοι και οργισμένοι, δεκάδες καταστηματάρχες του κέντρου της Αθήνας δεν μπορούν να πιστέψουν πως έχασαν τις περιουσίες τους. Όλο το εξωτερικό του μαγαζιού έχει καταστραφεί, δεν υπάρχει καρέκλα, δεν υπάρχουν ομπρέλες, δεν υπάρχει εξωτερικός εξοπλισμός. Εμείς απασχολούμε προσωπικό, άμα το σταματήσει το έξω να δουλεύει, θα σταματήσει και ο κόσμος να έρχεται. Και το προσωπικό αναγκαστικά θα πρέπει να το διώξουν. Το εξαόρροφο κτίριο επί της οδού Αθηνάς τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα σε λίγα λεπτά. Στέγαζε περίπου 30 επιχειρήσεις. Άγνωστο πότε και αν θα ξανανοίξουν. Το μαγαζί είχε γεμίσει καπνό, καταστραφήκαν τα ρούχα μέσα, ό,τι απέμεινε προσπαθούμε τώρα να σώσουμε, πρέπει να βαφτεί το μαγαζί, πρέπει να φτιαχτεί το κτίριο, χάνουμε πελάτες, χάνουμε τη δουλειά μας έτσι όπως πάμε. Ποιος θα μας βοηθήσει, ποιος θα αποζημιώσει όλα αυτά. Ένα από τα πολλά σημεία που οι άγνωστοι κατέστρεψαν στο πέρασμά τους, στο εμπορικό κέντρο Άτριουμ, πάρα πολλοί εργαζόμενοι καταστηματάρχες, για τους επόμενους τουλάχιστον 5 μήνες που χρειάζεται για να ξαναφτιαχτεί, δεν θα έχουν δουλειά. Εδώ έγινε πλιάτσικο, βλέπω. Έγινε και πλιάτσικο. Εμείς κάνουμε το σταυρό μας ότι δεν καήκαμε. Γιατί αν δείτε τα μπροστινά μαγαζιά, οι άνθρωποι δεν ξανανοίγουν. Χώρια το προσωπικό που έχει χάσει τη δουλειά του και όλος ο κόσμος εδώ, τα ταμεία πάνω. Δύο ημέρες μετά τα επεισόδια και οι καταστηματάρχες του κέντρου προσπαθούν να κάνουν καταγραφή των ζημιών. Κάποιοι αναμένεται να ανοίξουν εντός των προσεχών ημερών. Κάποιοι άλλοι πάλι δεν στάθηκαν τόσο τυχεροί, καθώς ήταν στις επιχειρήσεις τους να καταστρέφονται όλος καιρός. Ο Πέτρος Τζανετάκος είδε με τα μάτια του να σπάνε το μαγαζί του και να το λαιλατούν. Άρπαξαν υπολογιστές, εργαλεία και λεφτά συνολικής αξίας 70.000 ευρώ. Άμα έχει κάτι το μαγαζί, δεν θα ξανάνοιγε το μαγαζί. Δεν θα ξανάνοιγε. Είναι σίγουρο, δεν φτιαγνόταν. Σαν εταιρεία είναι τεράστιο πρόβλημα. Ήδη γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας. Έχει πέσει πάρα πολύ ο τζίρος εδώ και 1,5-2 χρόνια. Οι έμποροι ελπίζουν πλέον σε ενεργοποίηση του νόμου περί αποζημιώσεων, αν και η εμπειρία του 2008 δεν ήταν για όλους θετική. Το μαγαζί που βλέπετε επί της Ερμού είχε καεί ολοσχερός στα λεγόμενα Δεκεμβριανά. Η ζημιά ξεπέρασε τις 200.000 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, δεν πήρε πίσω το 5% των χρημάτων που κατέβαλε, παρά μόνο την άμεση οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ. Επειδή είχα εγώ δική μου ασφάλεια, η οποία βέβαια δεν κάλυπτε όλο το ποσό που είχα ξοδέψει, μου είπαν ότι αφού πήρα αυτά και τα 10 χιλιάρικα, δεν μου δίνα τίποτα άλλο. Το μένος των ταραξιών αντικατοπτρίζεται και από τις επιθέσεις τους κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Με ειδική συσκευή, οι γνωστοί άγνωστοι εκτόξευαν φωτοβολίδες κατά των δυνάμεων των ΜΑΤ, μία από τις οποίες διαπέρασε ακόμα και την προστατευτική επιγονατίδα ενός αστυνομικού, τραυματίζοντάς τον. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως το βράδυ της Κυριακής προσήγαγε 92 άτομα και συνέλαβε άλλα 79, από τα οποία οι 53 είναι Έλληνες και οι 26 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και 3 ανήλικοι. Η προϊσταμένη μάλιστα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Ελένη Ράικου, διέταξε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν καταγγελίες καταστηματαρχών του κέντρου της Αθήνας ότι δέχτηκαν εκβιασμούς από τους κουκουλοφόρους να πληρώσουν ώστε να αποφύγουν τους βανδαλισμούς.